Ξεκινάμε. Ναι, αγάπη μου. Λοιπόν, θα κάνουμε μία άκρος ερωτική τούρτα. Μπορείτε να την κάνετε είτε σε τούρτα, είτε να την κάνετε σε παστάκια για να το δώσετε στο αγαπημένο σας αστέρι, στο Βαλεντίνο σας, στη Βαλεντίνα σας. Λοιπόν, θα σας δείξω μία συνταγούλα η οποία την έχω χωρίσει σε τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι να κάνουμε τη βάση, το δεύτερο να κάνουμε τη μους και το τρίτο είναι να κάνουμε το γλάσο. Χρησιμοποιούμε σοκολάτες ίον, τις πατισσερί αυτές εδώ πέρα και χρησιμοποιώ όλα τα είδη για να δώσω τέλειες γεύσεις σε κάθε στρώση. Θα βάλω στη βάση σοκολάτα γάλακτος, θα βάλω στο κέντρο για να κάνω μία μους σοκολάτα, θα βάλω την κλασική σοκολάτα της ίον και θα βάλω και τη λευκή σοκολάτα από πάνω για να κάνω αυτό το τέλειο κόκκινο χρώμα με λευκή σοκολάτα. Mm. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε τη συνταγή, θα ξεκινήσουμε με τη βάση. Πώς κάνουμε τη βάση? Έχω 60 γραμμάρια κουβερτούρα, τη γάλακτος, έχω 100 γραμμάρια μπισκότα και 100 γραμμάρια πραλίνα φουντουκιού. Αυτά εδώ πέρα τα ανακατεύω όλα μαζί για να κάνουμε μια τέλεια βάση. Δεν βάζω μόνο μπισκότο για να δώσουμε λίγο, όταν το μασίσουμε αυτό, κάνει και λίγο κράτς μέσα. Έχει τη σοκολάτα, έχει το μπισκότο και έχει αυτή την πραλίνα. Δεν χρησιμοποιώ βούτυρο για να δέσω το μπισκότο μου. Θα χρησιμοποιήσω να το κάνω άκρο σοκολατένιο το γλυκό και ανακατεύουμε όλα αυτά εδώ πέρα τα υλικά. Λοιπόν, σε ένα τσέρκι όπως είναι αυτό εδώ πέρα, ή το βάζετε εδώ για να βάλετε τη βάση, ή θα χρησιμοποιήσετε, όπως σας είπα, μικρά τσερκάκια για να κάνετε ατομικά παστάκια. Ανακατεύουμε αυτό εδώ πέρα. Απορροφάει η σοκολάτα, η πραλίνα που έχω βάλει, το μπισκότο και τα κομματάκια σοκολάτας. Και ανακατεύοντας αυτό εδώ, κάνουμε μια τέλεια βάση. Το βλέπεις, Ελένη μου, πώς γίνεται αυτό? Ναι, αμέ. Οπότε ουσιαστικά όταν μασάμε τη βάση, δεν έχει τη βουτυρίλα, έχει μόνο καθαρά σοκολάτα και μπισκότο. Να. Έχω το τσέρκι μου. Στο τσέρκι μόνο, οποιοδήποτε τσέρκι αν χρησιμοποιήσετε, πρέπει να βάλετε λίγο, να βάλετε μεμβράνη ή λαδόκολλα από κάτω, ώστε να μπορέσετε να το βγάλετε εύκολα. Βλέπετε εδώ πέρα που έχω βάλει εγώ τη μεμβράνη. Βάζουμε μέσα το μπισκότο. Το πατάμε με το κουταλάκι μας. Αυτό θα δέσει επειδή έχει σοκολάτα παντού. Καλό είναι να το βάλουμε, μέχρι να κάνουμε τη μους, να το βάλουμε λίγο στην κατάψυξη για να δέσει. Ουσιαστικά αυτό το γλυκό για να κάνεις αυτές τις αρκετές στρώσεις πρέπει να το βάζουμε λίγο στην κατάψυξη. Οι pastry chef πώς το λειτουργούν, έχουν κάτι ψυγεία που τα λένε chiller και τα βάζουν μέσα και σε δευτερόλεπτα παγώνουν. Εμείς το βάζουμε chiller, ναι. Γιατί όταν ρίξει τη μους τώρα, υπάρχει περίπτωση να ανακατευτεί όλο αυτό το γλυκό και να πάνε τα μπισκότα μέσα στη μους. Εμείς θα το βάλουμε για λίγο στην κατάψυξη και μετά πάμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε τη μους. Για να κάνουμε μια πολύ γρήγορη και εύκολη μους, δεν ήθελα να σας παιδέψω να κάνω ένα δύσκολο γλυκό, ήθελα να κάνω ένα πολύ γρήγορο και εύκολο γλυκάκι, για να το προλάβετε και να το φτιάξετε και τώρα, άμα ξεκινήσετε. Θα βάλουμε, έχω χτυπήσει σαν τη γη, 600 ml κρέμα γάλακτος. Τη χτύπησα απλά σε δυνατή ταχύτητα στο μίξερ, σιγά σιγά το έβαλα και μετά τη δυνάμωσα για να γίνει αυτή μια αφράτη και παχύρευστη κρέμα γάλακτος. Και έχω λιώσει σε 200 ml γάλα, ζέστανα απλά 200 ml γάλα και έριξα 400 γραμμάρια κουβερτούρα, αυτήν εδώ πέρα την κλασική, την πατισσερή της Ίον. Εντάξει, μέχρι εδώ. Αυτό. Συγγνώμη να πάρω. Μέχρι να πάρει, να πω λίγο για την κουβερτούρα. Την κουβερτούρα γάλακτος σε πλάκα που είναι 250 γραμμάρια. Πάντα μπορούμε να υπολογίσουμε εύκολα όταν θέλουμε να φτιάξουμε κάτι σε γλυκά ή σε οτιδήποτε τέλος πάντων. Έχει πολύ ωραία έντονη γεύση κακάο. Είναι πραγματικά καταπληκτική. Και κάτι άλλο ήθελα να σας πω. Αχ, τι ήθελα τώρα, ξεχάστηκα. Σας έλεγα για την κουβερτούρα. Είναι πολύ σημαντικό, ναι, γι' αυτό. Ναι. Ότι όταν κόβουμε τη σοκολάτα, όταν την ανοίγουμε εδώ πέρα τη σοκολάτα, είναι και τεμαχισμένη σε 50 γραμμάρια. Δηλαδή, θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε στη συνταγή μας 100 γραμμάρια. Μας το γράφει πάνω η Ίον και μας λέει ότι είναι 50 γραμμάρια το κάθε τέτοιο. Βλέπεις εδώ. Mm-hmm. Κοίτα, σου λέει είναι 50 γραμμάρια. Δηλαδή, έχεις 250 γραμμάρια, θέλεις να χρησιμοποιήσεις συνταγή σου 150 γραμμάρια. Θα πάρεις 3 κομματάκια τέτοια. Αυτό βολεύει πάρα πολύ στις συνταγές. Όσοι μαγειρεύετε, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Έχει πλούσιο, δυνατό και έντονη γεύση. Είναι full σε κακάο. Καταλαβαίνεις όταν το τρως ότι έχει αυτό το κακάο που χρειάζεται η σοκολάτα. Και το πολύ έντονο χρώμα, το βλέπεις εδώ, και τη γυαλάδα του. Ανακατεύουμε λοιπόν τα 200 γραμμάρια, όπως είπαμε, γάλα με τα 400 γραμμάρια σοκολάτα. Τα καταλιώσαμε. Και τώρα πάμε να ενσωματώσουμε για να κάνουμε μια τέλεια μους και πολύ γρήγορη. Το ξαναλέω, δεν κάνω μους η οποία χρειάζεται αυγά. Θέλω να κάνω μία γρήγορη για να προλάβετε να ξεκινήσετε να το κάνετε και σήμερα κιόλας, ώστε το βράδυ να το έχετε έτοιμο. Όσο ανακατεύουμε εδώ πέρα, βλέπουμε ότι αρχίζει και παίρνει το χρώμα το έντονο αυτό που θέλουμε της μους. Με 2-3 κινήσεις, δεν το ρίχνετε όλο με τη μία. Δεν είναι καλό γιατί επειδή είναι λίγο ζεστό αυτό το μείγμα μας, η σοκολάτα με το γάλα, υπάρχει περίπτωση να μας πέσει η σαντιγή. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό όταν μαγειρεύουμε, Ελένη, ότι όταν πάμε να ενώσουμε ένα καυτό πράγμα με ένα το οποίο είναι λίγο κρύο,
ενδεχομένως και παγωμένο, θα πέσει η κρέμα γάλακτος, η σαντιγή. Ανακατεύοντας, πετύχαμε μια πολύ ωραία μουζ. Έχουμε τη βάση λοιπόν στην κατάψυξη, έχουμε τη μουζ, την κάνουμε στην άκρη και αυτή και πάμε να κάνουμε το τελευταίο στάδιο της συνταγής, που είναι το γλάσο της λευκής σοκολάτας, αυτό εδώ πέρα που έχουμε κάνει. Δείτε εδώ. Δείτε πώς πέφτει. Αυτό εδώ είναι ουσιαστικά ένα, το λένε αυτό, mirror glaze. Δηλαδή, άμα πας από πάνω από το κεφάλι σου και δεις εδώ, καθρεφτίζει το πρόσωπό σου. Τι λες ρε καλλιτέχνη, θα μας τρελάνεις, ναι. Έγινες και ποιητής. Σήμερα, δηλαδή, όχι, αλήθεια, είπες, έτσι λέγεται αυτή η συνταγή. Γίνεται καθρέφτης, άμα βάλεις το πρόσωπό σου από πάνω. Εγώ δεν ξέρω αν γίνεται καθρέφτης, αλλά ξέρω ότι το χρώμα που βλέπω μου αρέσει πολύ γιατί μου θυμίζει το κραγιόν μου. Είναι ένα φωτεινό, υπέροχο, κόκκινο, ζωντανό, βαθύ, χαρούμενο, γευστικό. Σου αφήνει υποσχέσεις αρκετές, δείτε το. Δείτε το και φανταστείτε το βλέπετε και από τηλεόραση. Πού να το βλέπετε από κοντά. Από κοντά πραγματικά νομίζω ότι είναι ακόμα καλύτερο. Λάμπει. Λάμπει πραγματικά. Λοιπόν, ας μην μείνουμε στα χρώματα να πάμε και σιγά. Φτιάχτω καλά, περιμένουμε όλοι να φάμε. Κάναμε τη βάση. Θέλω να σας δείξω ότι σε αυτό το σημείο μπορείτε να βάλετε λίγες φράουλες μέσα, ώστε όταν κόβετε το γλυκό να έχει και κομματάκια φράουλας. Εγώ όταν το κόψουμε εδώ πέρα θα δείτε ότι μέσα εσωτερικά έχει κομματάκια φράουλας. Βάζουμε αυτό, βάζουμε τη μουζ όπως είπαμε από πάνω και πάμε να δείξουμε το τελευταίο στάδιο. Απλά όταν φτάσετε σε αυτό το σημείο και έχετε κάνει τη βάση, έχετε κάνει τη μουζ σοκολάτα από πάνω, καλό είναι να το βάλετε για λίγο στην κατάψυξη, γιατί αυτό με το που πέσει το ζεστό γλάσο από πάνω, θα λιώσει αν δεν είναι στην κατάψυξη. Κάνε αυτή την αλλαγή λοιπόν και εμένα δώστε μου τις επόμενες 3 γραμμές παρακαλώ. Καλησπέρα σας! Ναι. Γεια σου Ελένη! Γεια σου αγάπη μου, καλησπέρα! Είμαι μια χαρά, εσύ πώς είσαι πες μου. Καλά και εγώ. Μπράβο. Πώς σε λένε? Κωνσταντίνα με λένε. Λοιπόν, Κωνσταντινούλα μου, δώρο από την αγαπημένη μοναδική εταιρεία Ίον που θα σου στείλει μαζί με τις φανταστικές μας σοκολάτες αμυγδάλου, γιατί και ξύρι καρπί ξέρουμε πόσο καλό μας κάνουν και τις θέλουμε πάρα πολύ, και κουβερτούρες. Και φαντάζομαι και πατησερί. Όπω, νοστιμιές πραγματικά μοναδικές. Φιλάκια πολλά, επόμενη γραμμή. Πώς σε λένε? Μαρία, καλησπέρα Ελένη. Έλα μαράκι μου, καλησπέρα και σε σένα. Εσύ από πού μας είσαι? Χρόνια πολλά, από Λάρισα. Ευχαριστώ. Α, την αγάπη μας και στη Λάρισα, εννοείται. Λοιπόν, και σε σένα το ίδιο δώρο από την Ίον. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας κάλεσες. Επόμενη Τρίτη. Δηλαδή, πόσες έχω βγάλει μέχρι στιγμής? 6. Καλά το πάω. Λοιπόν, γεια σου και σένα. Ελευθερία λέγομαι. Πώς λέγεσαι? Ελευθερία. Ελευθερία μου. Ελευθερία Ίον, γεύση, πακέτο δώρου. Εκπληκτικό να το μοιραστείς με όσους αγαπάς. Φιλάκια! Θα επιστρέψω σε λίγο. Έβγαλα 3 γραμμές. Ωραία, σε λίγο θα βγάλω και τις άλλες 3. Πάμε. Ελένη μου, κάναμε τα 2 στάδια όπως είπαμε. Κάτσε να κόψω εγώ ένα κομμάτι εδώ. Ναι, αυτό που βλέπετε, ένα κομματάκι που βλέπετε να λείπει εκεί, μια κουταλίτσα. Ο δειγματιστής σας, δηλαδή καταλαβαίνετε. Πρέπει να το δοκιμάσουμε. Ναι. Είναι και στη γεύση ωραία και στην εμφάνιση πάρα πολύ ωραία. Και είπαμε, θέλαμε να κάνουμε κάτι εύκολο το οποίο να φαγωθεί κιόλας σήμερα. Δεν θέλαμε να κάνουμε κάτι το οποίο θα πάρει πάρα πολύ ώρα για να γίνει. Mm-hmm. Αφράτο, ωραίο, φρεσκότατο. Κοίτα τι όμορφο που είναι. Είναι πολύ ωραίο σου λέω. Τι να σου πω ψέματα. Πάμε για να κάνουμε το τελευταίο στάδιο. Το τελευταίο στάδιο είναι, έχω βάλει εδώ πέρα στο κατσαρολάκι μου 300 γραμμάρια ζάχαρη και έχω βάλει και 120 γραμμάρια, 150 ml νερό. Αυτό εδώ πέρα γίνεται ένα, αρχίζει και λιώνει ζάχαρη και θα προσθέσω 200 γραμμάρια ζαχαρούχο. Με το που βάλω το ζαχαρούχο μέσα θα πάρω ένα σύρμα και θα ανακατέψω. Και θέλω να δείτε, ενσωματώνεται το ζαχαρούχο. Οπότε παίρνουμε γεύση αυτή που θέλουμε. Βλέπετε, ζεστάθηκε, το αποσύρουμε από τη φωτιά. Δεν το θέλουμε άλλο στη φωτιά. Θα ρίξω μέσα, εδώ έχω ζελατίνη σε σκόνη. Αν θέλετε να βάλετε ζελατίνη κανονική, θα βάλετε 6 με 7 φυλλαράκια. Αλλιώς βάζετε 20 γραμμάρια σκόνη ζελατίνη με 120 γραμμάρια νερό. Τα ανακατεύετε. 20 γραμμάρια ζελατίνη. Τη χρειαζόμαστε ζελατίνη γιατί ουσιαστικά θα μας δέσει το γλάσο. Αν το αφήσουμε χωρίς ζελατίνη, θα είναι πολύ υγρό το γλάσο και δεν πρόκειται να δέσει, να παγώσει, να σας το πω έτσι για να το καταλάβετε. Κάναμε λοιπόν το ζαχαρούχο εδώ μαζί με τη ζάχαρη και το νεράκι. Σας το ξαναλέω, δεν βγαίνει πολύ γλυκό, μην ανησυχείτε. Βλέπεις, Ελένη, άμα ανακατεύεις εδώ πέρα κάτι το οποίο βράζει, φουντώνει. Οπότε δεν κάθομαστε να τα ανακατεύουμε. Ρίχνουμε μέσα
τη ζελατίνη μας, την οποία βάλαμε σε σκόνη. Και τώρα θέλω να δεις τι θα κάνω. Έχω κόψει εδώ πέρα, έχω ψιλοκόψει 350 γραμμάρια κουβερτούρα λευκή της Ιόν, η οποία είναι πλούσια σε γεύση γάλακτος. Την τρως και νομίζεις ότι τρως ατόφιο γάλα, δηλαδή λιώνει μέσα στο μας. Δηλαδή έχω φάει τουλάχιστον μισή, Ελένη, μπορώ να το πω. Εγώ θέλω να μην ξεχάσεις, αφού το ολοκληρώσεις, απλά με δύο λόγια να πεις πώς μπορώ να το κάνουν αυτό. Γιατί αυτό είναι πολύ ωραίο αυτό, αλλά λέω εγώ τώρα. Πες ρε παιδί μου ότι είναι και ένα κορίτσι το οποίο θέλει τσακ μπαμ τώρα να κάνει την έκπληξη. Κορίτσι το οποίο οπότε, θέλει να κάνει τώρα. Πάει μανάβι, παίρνει τις φράουλες, πάει σούπερ μάρκετ, παίρνει το, πώς το λένε, την πατισερή. Κάνει κατάσταση. Εγώ το είπα και την προηγούμενη φορά. Πιο εύκολο πράγμα από αυτό, αλλά πιο εντυπωσιακό δεν υπάρχει. Κορίτσι, το οποίο μας βλέπεις τώρα και θέλεις να πάει να κάνεις την έκπληξη το βράδυ, να βγεις τώρα από το σπίτι σου, να πας στο σούπερ μάρκετ, να πας να διαλέξεις το φοντί, αυτό το κεσεδάκι το μικρό της Ιόν, το οποίο θα ανοίξεις το καπάκι, θα το βάλεις στο φούρνο μικροκυμάτων στα 350 βατ. Πες, παιδί μου, δύο λεπτά. Εγώ που έχω τόσα πράγματα στην κουζίνα μου, φούρνο και μικροκυμάτων δεν έχω. Ωραία. Άρα πες και τον άλλο τον απλό. Άλλη εναλλακτική. Βάζεις κορίτσι. Κορίτσι, το οποίο θέλει να πας τώρα στο σούπερ μάρκετ, πας, παίρνεις ξανά το φοντί, το ανοίγεις, το βάζεις σε ένα κατσαρολάκι μπεν μαρί. Ξέρεις πώς γίνεται το μπεν μαρί, δηλαδή βάζεις κατσαρολάκι, ζεσταίνεται, βάζουμε ένα γυάλινο σκεύος από πάνω. Ένα μπολάκι τέλος πάντων, βρε κορίτσι. Να λες σαν πραγματικά να είσαι σίγουρος ότι κάποιοι δεν το ξέρουν. Ακριβώς. Κορίτσι, στο οποίο μιλάγαμε σε σένα. Μπράβο, σαν αυτό το κοριτσάκι, το 18χρονο. Θα βάλεις τον μπολάκι σου από πάνω, δεν πρέπει να ακουμπάει, οπότε βλέπεις αυτό εδώ πέρα που έχω κάνει. Αυτό είναι ακριβώς το μπεν μαρί που πρέπει να κάνεις κι εσύ. Σε ένα κατσαρολάκι βάζεις ένα πιο μεγάλο σκεύος, βάζεις μέσα το φοντί και σε ένα λεπτό το πολύ έχεις μια λιωμένη σοκολάτα και μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις το βράδυ. Η οποία κρατάει και αρκετή ώρα έτσι. Δεν θα σου σφίξει δηλαδή γρήγορα. Παιδιά, πιο εντυπωσιακό πράγμα δεν υπάρχει. Εγώ θυμάμαι κάποτε, τουλάχιστον 5 φορές το έκανα αυτό σε 9 ζευγαράκια. Έλεγα τι να του στείλω για την επέτειό του. Και πήγαινα και έπαιρνα μια πολύ ωραία σαμπανιέρα. Ο καθένα βρίσκει μια σαμπανιέρα στα οικονομικά του μεγέθη. Δεν είναι τόσο ακριβέ οι σαμπανιέρε, δεν μιλάμε καμιά τεράστια. Μια σαμπανιέρα, συμπαθητική. Και πήγαινα λοιπόν, δεν το έκανα μόνη μου, γιατί να, δεν είχα τον Πέτρο και την Ιω να μου τα δείξουν αυτά. Μου φαινόταν πάρα πολύ δύσκολα. Πήγαινα, ξέρω εγώ, σε κάποιο ζαχαροπλαστή και του έλεγα, σα παρακαλώ, μπορείτε να μου φτιάξετε τι φραουλίτσε, να μου τι βουτήξετε σοκολατίτσα, να γίνει λίγο δροσερούλα, να τα βάλω μέσα στην ωραία σαμπανιέρα, να το γεμίσω με φράουλο σοκολατένιε και να τα στείλω δώρο. Και μου τα κάνανε. Του έκανε δωράκια, ωραία, ε. Αμέ. Από ιδέε σκίζω, δεν ήξερα να τα κάνω. Φέσια. Από ιδέε σκίζω. Λοιπόν, πολύ ωραίο. Εσείς τώρα θα το κάνετε για τον αγαπημένο, για σας. Ακόμα και για μια στιγμή, ρε παιδί μου, γιατί η σοκολάτα πραγματικά μας ανεβάζει. Μας φτιάχνει το κέφι, μας κάνει καλό. Τι μπορείτε να κάνετε λοιπόν, περνάτε μια στεναχώρια, έχεις τσακωθεί με τα γόρια σου και λες είμαι σήμερα στο Βαλεντίνο χωρίς Βαλεντίνο. Εντάξει. Καταρχήν όλα τα πράγματα λύνονται. Αλλά προς το παρόν να φτιάξουμε λίγο διάθεση. Ας φάμε μόνοι μας τις φράουλες με τη σοκολάτα, ρε παιδιά. Και τι έγινε, κακό είναι δηλαδή. Να δεις πόσο ωραία θα νιώθεις εκείνη την ώρα. Εγώ το λατρεύω αυτό. Περιμένεις δύο φίλους σου και δεν έχεις τι να κάνεις. Φτιάξ' το, παιδί μου, θα τρελαθούν. Δεν χρειάζεται να παιδεύεσαι 5 ώρες ή να βγαίνεις έξω και να λες την αγοράσω. Να το. Το πιο ωραίο και απλό πράγμα. Τελειώσε τη σοκολάτα. Εγώ το λατρεύω αυτό. Φραουλίτσα και παίξε μπαλά. Έτσι. Και σε παρακαλώ, εμάς να μας το κάνεις πιο συχνά αυτό με τις φραουλίτσες εδώ μέσα. Βεβαίως που είναι τόσο απλό. Κράτα από την Ιόν βόλικα προϊόντα. Μας έχει φέρει εδώ φορτηγά ολόκληρα. Το ξέρω, αλλά λέω κράτα μερικά εδώ να τα έχουμε για να φτιάχνουμε κατά καιρούς λίγο με φραουλίτσες. Και τώρα που μπαίνουμε στην άνοιξη και θα βγει η φράουλα η πιο επιτυχημένη. Ου, χαμός. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε. Το τελευταίο στάδιο, λοιπόν, όπως ξαναείπα, για να κάνουμε το γλάσο αυτό της λευκής σοκολάτας, βάλαμε λίγο ζάχαρη, νερό, ρίξαμε το ζαχαρούχο, το γάλα, ρίξαμε τη σκόνη ζελατίνης, τα ανακατέψαμε και το ρίξαμε μέσα σε ένα μπολ το οποίο είχα ψιλοκόψει 350 γραμμάρια σοκολάτα γάλακτος της Ιόν και τώρα πάμε να τα χτυπήσουμε αυτά. Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ στην κουζίνα. Λοιπόν, κάναμε μια άκρος ερωτική συνταγή. Κάναμε μια τούρτα ή ένα παστάκι, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε, στην οποία έχουμε κάνει μια τέλεια βάση με σοκολάτα γάλακτος στη Σίον. Έχουμε κοντά μας την Ιόν, μας έχει γεμίσει με σοκολάτες εδώ. Έχουμε κάνει μια βάση με σοκολάτα γάλακτος, λίγο πραλίνα και μπισκοτάκι. Κάναμε μια βασούλα λοιπόν, από πάνω κάναμε μια μου σοκολάτα, στην οποία βάλαμε κλασική κουβερτούρα
πισίων πατισερί, κάναμε μια αφράτη μους, μια αφράτη σαντιγί και την ενώσαμε με τη σοκολάτα τελειωμένη και από πάνω κάναμε αυτό το τέλειο χρωματιστό γλάσο λευκή σοκολάτας, δηλαδή σε μια συνταγή χρησιμοποιήσαμε τριών ειδών σοκολάτες πισίων πατισερί, ό,τι σοκολάτα έχει σε κουβερτούρα, σε κομμάτι η οποία βγαίνει σε 50 γραμμάρια εδώ πέρα, τη χρησιμοποιήσαμε, την ψιλοκόψαμε και την κάναμε μια συνταγή. Είχαμε φτάσει σε ένα σημείο το οποίο είχαμε περάσει με το μούλτι αυτό εδώ πέρα, λιώσαμε. Κάναμε ένα σιροπάκι με λίγο ζαχαρούχο γάλα, το λιώσαμε, βάλαμε μέσα 350 γραμμάρια λευκή σοκολάτα, η οποία είναι full σε γάλα και μυρίζει υπερβολικά αυτή τη στιγμή. Το περνάω με τον μπίμερ, με αυτό εδώ πέρα τώρα από το μπλέντερ και ουσιαστικά έχουμε αφρατέψει μία λευκή σοκολάτα. Σε αυτό το σημείο πάμε και βάζουμε λίγο κόκκινο χρώμα ζαχαροπλαστικής. Αν θέλετε μπορείτε να το κρατήσετε και λευκό για να κάνει αντιθέσεις, αλλά λόγω της ημέρας εγώ θα βάλω λίγο χρωματάκι κόκκινο μέσα και θα δείτε πώς αρχίζει και παίρνει τώρα το χρώμα που θέλουμε, το άκρος ερωτικό το σημερινό. Δείτε εδώ με τόσο λίγο, είναι από πάνω μου η κάμερα, δείτε τώρα. Δείτε εδώ, είναι ακριβώς το χρώμα που θέλουμε να πετύχουμε του Αγίου Βαλεντίνου του σημερινού. Δείτε εδώ. Αυτές οι φυσαλίδες θα το κάνω στην άκρη. Είδατε, σε δευτερόλεπτα έγινε. Θα το κάνω στην άκρη και όπως σας είπα, έχω βάλει μερικά παστάκια και ολόκληρες τούρτες μέσα στην κατάψυξη, γιατί με το που πέσει αυτό, επειδή είναι υγρό και ζεστό, θα μας λιώσει. Άμα είναι στο ψυγείο, θα μας λιώσει αυτές τις άκρες και δεν θα βγει όμορφο. Οπότε το βάζουμε για λίγο στην κατάψυξη, ώστε όταν πέσει στο ζεστό να το κάνει ακριβώς όπως θέλουμε. Έχω βάλει εδώ σε ένα πιάτο αυτήν εδώ τη σίτα, ώστε όταν ρίχνω το υγρό να πέφτει από κάτω για να πάει να μου το καλύψει όλο. Και πάμε τώρα να ρίξουμε το υγρό. Να θα ρίξω από αυτό εδώ πέρα που έχω, γιατί αυτό καίει πολύ τώρα. Οπότε ρίχνουμε από πάνω και εδώ μπορείτε να παίξετε μπάλα. Δείτε εδώ πώς γίνεται. Άκρος ερωτικό. Είναι ένα σοκολατάκι, ένα παστάκι λοιπόν για τη συγκεκριμένη μέρα. Γρήγορη συνταγή με τρεις διαφορετικές συνταγούλες για να κάνετε, δηλαδή τη βάση, τη μους και το από πάνω το γλάσο. Οπότε αυτό εδώ πέρα μπορείτε να το σερβίρετε στο Βαλεντίνο ή στη Βαλεντίνα σας. Και δείτε εδώ τι αντίθεση που κάνει σε ένα λευκό πιάτο. Ελένη μου, σαν το φόρεμά σου είναι. Σαν το κραγιόν μου, το φόρεμά μου είναι πιο κόκκινο. Αυτό έχει μέσα, έχει κάτι ακόμα έτσι λίγο που του δίνει μια αλλιώτικη ζωηράδα. Τώρα δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Κρίμα, έπρεπε να το δείτε από κοντά. Από γεύση αριστούργημα και από εικόνα σκίζουμε. Αυτή η καρδιά είναι έτοιμη να κάνει τάκι, τικι-τάκ, τικι-τάκ, τικ-τάκ, τικ-τοκ. Δεν θα μείνει σε δύο λεπτά εδώ.